Κύριε Καρούζο, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Στέλνω μήνυμα τώρα στον Υπουργό και του λέω να διευρυνθεί η άδεια ανωτέρας βίας που ο νόμος Χατζηδάκη προβλέπει για τους εργαζόμενους, ώστε αν καεί το σπίτι τους να μην τους βάζουν σε άδεια αναψυχής ή ρεπό ή να μην τους αποστερούν από το μισθό, αλλά να τους πούν πάρτε την άδεια που προβλέπει ο νόμος γιατί έχετε πεθάνει από την αγωνία. Γιατί έχουν καεί τα χέρια σας, τα πόδια σας και πρέπει να μην πάτε στη δουλειά όσα αδικαιολογείτε ως απόντες. Και γιατί πολλοί εργαζόμενοι έχουν υποστεί και το μόμπινγκ των εργοδοτών να τους αναγγέλνουν ότι παραιτήθηκαν. Τέτοια κρούσματα έχω από μέλη που μου στέλνουν. Υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Μιλάτε για πυρόπληκτους εργαζόμενους, έτσι, οι οποίοι υπήρξαν καταστροφές ή καταστράφηκαν και εντελώς τα σπίτια τους. Ας πω ένα παράδειγμα. Εγώ τυχαία να μένω και Σαρονίδα. Αφήστε τη βιώσαμε, έτσι. Αυτή τη στιγμή. Το 1 τρίτο της ομάδας των πυροσβεστών είναι εθελοντές. Mm-hmm. Νέα παιδιά 18, 19, 20, οι οποίοι μπορεί να δουλεύουν στην εστίαση την άλλη μέρα, να δουλεύουν σε μια εταιρεία. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πάνε στη δουλειά τους. Έχουν καμένα χέρια, πόδια από τις δουλειές. Τι δικαιούνται λοιπόν? Με αφορμή αυτή την παρέμβαση, που συγχωρέστε μου λίγο τη φόρτιση, αλλά τυχαίνει να έχω μια προσωπική εμπειρία. Κύριε Καρούζο, είχατε μια πολύ δύσκολη προσωπική εμπειρία στη Σαρονίδα. Είχα πολύ δύσκολα. Δόξα τω Θεώ, εγώ είμαι τίποτα. Άστο, εδώ καήκαν σπίτια. Εντάξει, εγώ είχα κάποιες ζημιές, αλλά ευτυχώς δεν θρυνήσαμε ζωές. Θα πάμε μετά σε αυτό. Αλλά επιτρέψτε να σου πω, έχουμε αυτή τη στιγμή μια ανωτέρα βία. Την είχαμε με τα χιόνια, την είχαμε. Την είχαμε με τον καύσωνα, την είχαμε. Συζητείτε στην Ευρώπη, έχω πάει σε δύο εργατολογικά συνέδρια στο εξωτερικό, το περίφημο εργατικό δίκαιο του περιβάλλοντος. Εμείς έχουμε νόμο για την άδεια που ισχύει από το 1952. Εδώ έχουμε 2023, πάμε 24. Έχουμε αλλάξει τα πάντα στη ζωή μας. Δεν πρέπει να θεσπίσουμε και εργαλεία ο νέος, ο εργαζόμενος να δικαιολογεί την απουσία από την εργασία του και να μην την χάνει μεταχείριση από ένα πονηρό εργοδότη. Αυτή τη στιγμή το νομοθετικό πλαίσιο τι προβλέπει και τι πρέπει να αλλάξει? Κοιτάξτε, σήμερα ένας άνθρωπος ο οποίος βλέπει, ας πάμε στις δύο κατηγορίες. Mm-hmm. Έχουμε την τραγωδία του εργοδότη που χάνει την επιχείρησή του. Λέει ο νόμος λοιπόν, όταν προβλέπεται να έχει συντελεστεί μια ολική, οριστική διακοπή λειτουργίας επιχείρησης, ολική και ολοκληρωτική και οριστική, τότε οι εργαζόμενοι απολύονται, γιατί ο εργοδότης πλέον έχει καταστραφεί, χωρίς αποζημίωση, εκτός αν είναι ασφαλισμένη επιχείρηση. Οπότε από την ασφαλιστική εταιρεία θα πάρουν μόλις το 2 τρίτα της αποζημίωσης. Μάλιστα. Αν έχουμε μια μερική καταστροφή και η επιχείρηση εν μέρη λειτουργεί, μπορούν να απολυθούν, αν το αποφασίσει ο εργοδότης, όπως σε κάθε άλλη περίπτωση, αλλά η αποζημίωση καταβάλλεται ολόκληρη. Όταν έχουμε έναν εργαζόμενο που έχει καεί το σπίτι του και για τον Α ή Β λόγο απροσδιόριστο τον αριθμό ημερών δεν μπορεί να πάει ο άνθρωπος στη δουλειά, και εδώ είναι το κενό νόμου. Αυτός ο άνθρωπος χάνει το μεροκάματο σήμερα. Ή πρέπει δηλαδή, να κάνει χρήση της κανονικής του άδειας. Της κανονικής άδειας. Αν του την έχει δώσει ο εργοδότης, αν δεν τον βάλει αδικαιολογητός απόντα, αν δεν του δώσει το ρεπού που ο άνθρωπος θα μπορούσε να τον πάρει να ξεκουραστεί και τον χρεώνει έτσι με την απουσία. Από την άλλη, όταν η επιχείρηση επίσης δεν μπόρεσε να ανοίξει, ακόμα δεν ξέρουμε αν έχει λειτουργήσει ή έχει την ικανότητα να λειτουργήσει οριστικά, και δεν μπορεί να λειτουργήσει, δεν οφείλει μισθούς. Υπάρχει ανωτέρα βία, ο εργαζόμενος μένει σπίτι, διότι και ο εργοδότης, ο οποίος αρχίζει να βλέπει την επιχείρηση καταστραμμένη και δεν μπορεί σε αυτό το στάδιο να λειτουργήσει μέχρι να δούμε αν είναι οριστική, δεν καταβάλει μισθούς. Τώρα, τι προβλέπετε και τι μαθαίνω? Δεν γνωρίζω ακριβώς να σας πω κατά πόσο από το κλείσιμο μιας οριστικής επιχείρησης δικαιούνται επίδομα ανεργίας κάποιοι εργαζόμενοι που θα βρεθούν στον δρόμο. Πιστεύω ναι. Πιστεύω ναι. Αν και πρέπει εκεί να δούμε κάποιες λεπτομέρειες στον νόμο, γι' αυτό σας τα λέω έτσι απλά λαϊκά. Υπάρχει μια διχογνωμία. Θεωρώ ότι παίρνουν επιδόσεις ανεργίας από την ΔΥΠΑ. Οι εξελίξεις ό,τι αφορά αυτές τις φυσικές καταστροφές είναι τόσο ραγδαίες που πάμε, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούσε να τις έχει προβλέψει κιόλας ο νομοθέτης. Ένα λεπτάκι. Η πανδημία δεν ήταν εκδήλωση ενός φαινομένου που ήταν κάθε 100 χρόνια? Ναι, το κλίμα ήταν πολύ νωρίτερα. Όμως, με αφορμή την πανδημία, και καλά λέω, κάνετε και το επισημαίνετε για να υπάρξουν και εδώ αντίστοιχες. Το κλίμα ξέραμε πολύ νωρίτερα από την πανδημία ότι θα τα φέρει αυτά. Εγώ δεν τα είδα πρώτη φορά. Καλά, ποιο κλίμα τώρα, εμπρισμένοι από πίσω, αλλά λέμε τώρα για να τα πούμε γιατί το χειμώνα. Μπορεί να είναι και όλα κλίμα μαζί, κύριε Καρούζο. Ωραία, μπορεί να είναι και όλα μαζί. Πάρα πολύ σωστά. Πάμε λοιπόν να. Κύριε Καρούζο, πριν μας πείτε τα νομικά που έχουν τεράστιο ενδιαφέρον, από τις επαφές που έχετε εσείς, οι άνθρωποι, ας πούμε, οι εργαζόμενοι που μένουν σε περιοχές που υπήρξαν πυρκαγιές, δεν καλύφθηκαν από τους εργοδότες? Έχω δύο mail συγκλονιστικά.
Είμαι εργαζόμενη και δουλεύω στην εστίαση. Κάει και το σπίτι μου στα Μέγαρα. Είμαι σε κατάσταση εγκυμοσύνης, αλλά δεν έχω προλάβει να το αναγγείλω στον εργοδότη μου. Δεν πήγα στη δουλειά γιατί βρισκόμουν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Μου είπε να πάρω το ρεπό μου και να μην τολμήσω να δικαιολογηθώ με άλλο τρόπο, γιατί με χρειάζεται οπωσδήποτε να μου δουλέψω την Κυριακή. Αυτή είναι η απάντηση. Μάλιστα. Σαφές. Για να δούμε λοιπόν τώρα και το νομικό κομμάτι, τι πρέπει να γίνει, τώρα, όπως λέτε. Σε πρώτη φάση, οι εργαζόμενοι αζητήσουν την άδεια ανωτέρας βίας. Είναι μια άδεια που προβλέφθηκε από τον εργασιακό νόμο που ισχύει τον τελευταίο. Ωστόσο, η άδεια ανωτέρας βίας, λέει ο νόμος Χατζηδάκη, είναι κατ' ουσίαν και γεγονός που συνδέεται με ιατρικό περιστατικό. Εν ευρία ενία, το λέγαμε και πέρυσι αυτό δημοσίως, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε αυτή την περίπτωση. Είναι μία μέρα άδεια και με αποδοχές. Από εκεί πέρα, μην φτάσουν στα αυτιά μας ότι τους ζητάνε να πάρουν άδεια ανεφ αποδοχών. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν σπίτι, δεν έχουν να πατήσουν πουθενά αυτή τη στιγμή. Και τους λύνεις μια απουσία από την εργασία που έπρεπε να είναι και επιχορηγούμενη, αποστερώντας τους και από τους μισθούς. Γιατί? Άρα, όχι άδεια ανεφ αποδοχών, σε καμία περίπτωση είναι παρόνομη. Και βεβαίως, αν πέσουμε σε μια κακή συμπεριφορά εργοδότη, να πάρουμε και μια άδεια αναψυχής στην έσχατη των περιπτώσεων. Πάμε όμως να δούμε και ένα καλό εργοδότη πώς μπορεί να αποφύγει την επιβάρυνση, αν έχει δει την επιχείρησή του να καταστρέφει. Ναι. Αν έχουμε μια υγιής επιχείρηση λοιπόν και ένα καλό εργοδότη, πάντα μιλώντας εν ευρία ενία, και ο άνθρωπος δεν μπόρεσε να λειτουργήσει γιατί το διπλανό κτίριο βγάζει καπνούς, το και διπλανό υπόπεδο. Για την κατάσταση οτιδήποτε. Για την κατάσταση, δεν κάει και ο ίδιος, κατέβασε τα ρολά. Ναι. Εκεί κανονικά οφείλεται μισθός. Γιατί δεν είναι κάτι το τρομερό σε σχέση με τη δική του τη λειτουργία. Θα μου πεις, θα μπορούσε να τους φέρει και να τους αφήσει ένα περιβάλλον να εκτίθενται επικίνδυνο? Όχι. Αλλά για να είναι ανωτέρα βία, τα δικαστήρια έχουν μπει μέχρι τώρα, γι' αυτό πρέπει να τα φτιάξουμε με νόμο αυτά, θα πρέπει να είναι συγκλονιστικό το γεγονός που αφορά στον ίδιο. Κατά την άποψή μου, αν η εργαζόμενη, η γραμματέας του, είναι έγκυος, πώς θα τη φέρει όταν καπνίζει ο χώρος από το διπλανό οικόπεδο? Βλέπετε πόσα αναγκαιότητα έχουμε. Άρα, καταρχήν, για να μην καταβάλει το μισθό ο καλός επιχειρηματίας, πρέπει ο ίδιος να έχει το πρόβλημα. Δεν αρκεί από το περιβάλλον να υπάρχει μια δύσκολη κατάσταση κτλ. Τώρα, αν δεν μπορεί να φτάσει ο εργαζόμενος, ενώ η επιχείρηση λειτουργεί, γιατί έχει κλείσει ο δρόμος από την αστυνομία κλπ., του οφείλεται μισθός. Βεβαίως και του οφείλεται μισθός, γιατί από εκεί πέρα έρχεται ο ίδιος ο εργαζόμενος να αντιμετωπίσει την ανωτέρα βία στο διάβα του. Άρα, αποστερείται τη δυνατότητα να μπορέσει να φτάσει τη δουλειά του χωρίς να φταίει ο ίδιος. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο που μπορεί να συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά όλα όσα βάλατε, γιατί είναι καταστάσεις τις οποίες έζησαν πάρα πολλοί άνθρωποι όλες αυτές τις μέρες. Εσείς ο ίδιος πραγματικά βιώσατε ακραίες συνθήκες στην Σαρονίδα το προηγούμενο διήμερο. Οι εθνικές οδοί ήταν κλειστοί. Πολλοί εργαζόμενοι πραγματικά δεν μπορούσαν να μετακινηθούν σε σημεία στα οποία βρίσκονται μεγάλα εργοστάσια, μεγάλες μονάδες. Κύριε Καρούζο, από εκεί και πέρα, ήθελα την εικόνα που πήρατε ως προσωπική εμπειρία πια από το πώς λειτουργήσε ο μηχανισμός, ο κρατικός, ο μηχανισμός της πυροσβεστικής στην προσπάθεια αντιμετώπισης της μεγάλης καταστροφής της Σαρονίδα, μιας και ανοίξαμε το θέμα. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είναι εργατολογικό αυτό που θα σας πω με αφορμή το δικό μου συμβάν. Ο εθελοντισμός είναι που έσωσε το σπίτι μου, που έσωσε τους πάντες. Όταν εγώ είδα 18-19 χρονών παιδιά με καμένα τα πόδια, που ήταν από το πρωί και εγώ πήγα βράδυ μετά να δω σε ποια κατάσταση είναι το σπίτι, και ήταν τα παιδιά που έσωσαν το σπίτι μου, που έσωσαν το γείτονα, που πήραν τον καθηγητή 83 χρονών από το χέρι για να τον βάλουν παρακάτω για να φύγει, να το συνοδεύσουν. Αυτά τα παιδιά πρέπει να τα ενισχύσουμε. Γι' αυτό πρέπει να δημιουργηθεί μια κάρτα εθελοντισμού που να δίνει μόρια στην πρόσληψη, να δίνει όπως η αιμοδοσία περισσότερα προνόμια στην εργασιακή σύμβαση όταν τη δείχνει κάποιος στον εργοδότη του, να αντιλαμβάνεται η πολιτεία ότι μπορεί να του κάνει και ένα δώρο αντί για το Young Pass, Youth Pass, έστω κάτι παραπάνω αν είσαι εθελοντής, όπως κάνει η Ισπανία, όπως κάνει η Πορτογαλία. Από την άλλη, ο κρατικός μηχανισμός δεν βελτιοποιείται, δεν βελτιώνεται μέσα σε ένα χι χρονικό διάστημα. Η Ελλάδα είναι μια φτωχή χώρα. Δεν είχαν μέσα η περιοχή, να σας το πω ξεκάθαρα. Εγώ μένω στη Σαρονίδα και δεν έχει περάσει το φορτηγό να πάρει τα καμένα εξαρτήματα από το σπίτι, τα οποία έχουν κλείσει το μισό δρόμο του Δήμου. Όχι εμένα, του από κάτω. Και τρίτον, θέλω να πω κάτι και να κάνω μια έκκληση. Ακούστε, κυρία αστυνομική που μας παρακολουθείτε και κύριοι πυροσβέστες, δεν επιτρέπεται να χειδολογείτε στον πανικό του άλλου, ούτε να ασκείτε βία. Έχω ζήσει ένα σκηνικό μπροστά μου, ο οποίος ήταν 83χρονο άνθρωπος, για τον ΑΒ λόγο ηλικιωμένοι και λίγο πιο αιμονικοί, θα έλεγα, στο να προστατεύσουν την περιουσία τους. Και τον πήραν με χειροπέδες και τον οδήγησαν για εξακρίβωση στοιχείων στο σπίτι, επειδή αρνήθηκε να εγκαταλείψει την κατοικία του βρίσκοντάς τον. Okay, το μάτι μας έφερε όλους σε μια τάση άμυνας, γιατί μπορεί να βρεθούμε κατηγορούμενοι. Αλλά δεν σημαίνει ότι μπορείς να ξεσπάσει έτσι.
Και οι αστυνομικοί σε ακραίες καταστάσεις ενίοτε υπάρχουν και οι αστυνομικοί δέχτηκαν βία. Είναι καλό να αποφεύγονται. Και κάτι άλλο και κάνω έκκληση αυτό. Εγώ δεν είχα που να δηλώσω ότι εκείνη τη στιγμή ήταν ένα συγγενής μου αβοήθητος στο σπίτι. Είναι δυνατόν σε ένα δήμο, σε περίοδο που μπορεί να υπάρχει έκρηξη φωτιάς, να μην ξέρουμε πού να δηλώσουμε αν υπάρχει κάποιος αγνοούμενος? Ότι χρειάζεται να σπέψει. Μα είναι δυνατόν. Και σε αυτό έχετε απόλυτο. Εσείς κατοικείτε σε ένα δήμο και ο Παναγία μου γίνεται ένα σεισμός. Και ξέρετε ότι είναι ηλικιωμένη η μητέρα σας, ποιο θα πάρετε να το πείτε? Το 100 δεν απαντάει κανείς. Το δήμο δεν το σηκώνει ποτέ. Δεν πρέπει να ξέρουμε πού θα απευθυνθούμε να πάμε να πάρουμε τους γνωστούς μας να μας σώσουν. Μιλάμε για αυτονόητα πράγματα. Μάλιστα. Κύριε Καρούζο, κλείνοντας, δώστε μας και ένα στίγμα, θα τα πούμε το επόμενο διάστημα, γιατί περιμένουμε πολλά, γιατί έτσι είχαμε ξεκινήσει την κουβέντα για να μιλήσουμε. Τι αλλαγές αναμένουμε σε τίτλους στο εργασιακό, το οποίο φαντάζομαι... Έρχεται ένα, καλά θα μιλάμε πολλές φορές, έρχεται ένα φανταστικό νομοσχέδιο που αφορά την κύρωση της κοινοτικής οδηγίας 1152 για πολύ ευνοϊκά εργασιακά δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τράβηξε το γάντι στην Ελλάδα και λέει μην το καθυστερείτε, έχετε ήδη αργήσει. Χαρακτηριστικά σας λέω ότι θα πάμε σε περίοδο δοκιμής του εργαζόμενου για 6 μήνες, ενώ ξέρετε ότι κάποιος εργοδότης μπορεί να προσλάβει κάποιον για 12 μήνες και να μην του δώσει αποζημίωση. Από την πρώτη μέρα που θα πατάει ο εργαζόμενος στην επιχείρηση θα ξέρει πότε θα μετατίθεται, αν θα του αλλάζουν τα ωράρια, ποια είναι τα καθήκοντά του καθ' όλη την εξέλιξη της εργασιακής σύμβασης. Και ακούστε κάτι πολύ σημαντικό. Θα πάμε με έλεγχο και αυστηρά κριτήρια στα περίφημα συμβόλαια μηδενικών ωρών εργασίας. Δηλαδή, θα είσαι στο σπίτι σου, αν σε χρειαστεί ο εργοδότης, όπως γίνεται με τις πλατφόρμες, να δουλέψεις για μια ώρα, θα δουλέψεις για μια ώρα και αυτό ήταν όλο. Αλλά αυτό με πρόβλεψη της οδηγίας για αυστηροποίηση των περιπτώσεων που θα συμβαίνει και θα ισχύει κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Σας είπα Καρούζο, ένα από τα 100, έτσι. Κύριε Καρούζο, μας δώσατε μια πολύ ωραία πρόγευση. Είναι πολλά που πρέπει να εξηγήσουμε. Ας κρατήσουμε ότι πάμε σε μια θετική μεταβολή στην αγορά εργασίας. Ναι, απολύτως. Τα ευρωπαϊκά πρότυπα και θα τα πούμε το αμέσως επόμενο διάστημα αναλυτικά. Και συγγνώμη για τη φόρτιση έτσι και το, όχι, καλό το προσωπικό στοιχείο της συζήτησης. Οι προσωπικές εμπειρίες και τα προσωπικά βιώματα βοηθούν στο να παρεμβαίνουμε εκεί που υπάρχουν προφανείς αδυναμίες και προφανείς έλλειψεις. Κύριε Καρούζο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και στους δυο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.